επιτρέψτε μου από τούτο εδώ το βήμα να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων της κακοκαιρίας και τη συμπαράστασή μας σε όσους επλήγησαν από αυτήν στη Θεσσαλία, στα νησιά του Ιωνίου, σε άλλες περιοχές της χώρας. Από την πρώτη στιγμή, κλιμάκια του κόμματός μας βρέθηκαν δίπλα στους πληγέντες και στη Θεσσαλία και στα Ιόνια νησιά. Άλλη μια φορά, η διαπίστωση είναι η εξής, ότι οι εγκληματικές, διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων βούλιαξαν στην κυριολεξία μέσα στη λάσπη ανθρώπινες ζωές, σπίτια, χωράφια, περιουσίες, υποδομές. Τρεις χαμένες ζωές, χιλιάδες στρέμματα κόπων μιας ζωής, χιλιάδες σπίτια εντελώς κατεστραμμένα. Και τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατά την άποψή μας, είναι ανεπαρκή. Μπροστά σε αυτό το εύρος των καταστροφών, είναι σκέτη κοροϊδία. Είναι ίδια με των προηγούμενων κυβερνήσεων και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το θράσος να χαρακτηρίζει αυτά τα μέτρα μέτρα ασπιρίνη, όταν ο ίδιος ως κυβέρνηση, στη Μάτρα και στο Μάτι, είχε δώσει ακριβώς το ίδιο πακέτο μέτρων. Πρόκειται για τον ορισμό της πολιτικής απάτης στις πλάτες των κατεστραμμένων. Τώρα είχαμε τις πλημμύρες. Αρχές του Αυγούστου η Εύβοια πνίγηκε. Πριν μερικά χρόνια βούλιαξε η Μάνδρα. Κάηκε το Μάτι. Τι είναι αυτό που τα δένει όλα μαζί? Κατά την άποψή μας είναι η πολιτική της επιλεξιμότητας που εξυπηρετεί τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει αφήσει στο έλεος τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τα γερόντια, που κρατιόταν με όλη τους τη δύναμη από όποιο σημείο μπορούσαν στο σπίτι τους, έξω από αυτό, προκειμένου να σωθούν από τα ορμητικά ποτάμια λάσπης. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απαιτεί να πάρθουν τώρα άμεσα ουσιαστικά μέτρα, όπως να μεταφερθεί ο πληθυσμός σε ασφαλή μέρη, όλοι αυτοί οι κάτοικοι των πλημμυρισμένων περιοχών, να εξασφαλιστεί η τροφή, η υγειονομική περίθαλψη, τα μέσα προστασίας για την πανδημία, την χορήγηση κλίνων σκεπασμάτων και ό,τι άλλο χρειάζονται μέχρι να αντιληθούν τα νερά από τα σπίτια τους. Να κηρυχθούν όλες οι περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, κυβέρνηση, περιφέρειας, δήμων, να γίνει η απάντρηση των υδάτων από τις πλημμυρισμένες κατοικημένες περιοχές, να υπάρξει μέρημνα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της ίδρευσης, άμεσα να αποκατασταθεί η οδική σύνδεση μεταξύ των κατοικημένων περιοχών, να πάρθουν όλα τα μέτρα οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων των περιοχών με τη χορήγηση επαρκούς έκτακτου βοηθήματος σε κάθε οικογένεια, να καταγραφούν και να αποκατασταθούν οι ζημιές σε σπίτια, καταστήματα, αυτοκίνητα, χωράφια, στα σκάφη των αλιέων, να δοθούν άμεσα αποζημίωση στο 100% των ζημιών, να γίνει διαγραφή και όχι απλά αναστολή δανειακών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων σε τράπεζες, εφορίες, δήμους που αφορούν τις περιουσίες, τα χρέη των φτωχών λαϊκών οικογενειών, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών εμπόρων και επαγγελματιών. Και φυσικά το αυτονόητο, να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες και η υλοποίηση όλων των απαραίτητων αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και να γίνουν άμεσα οι επεμβάσεις για τη διευθέτηση χυμάρων, ρεμάτων και φυσικά στις δασικές εκτάσεις ορεινών όγκων, όπως για παράδειγμα της Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλίας, που κάηκαν και αποτέλεσαν την αιτία αυτών των δεινών. Και περνώντας τώρα στο σχέδιο νόμου, η συζήτηση που προηγήθηκε στην αρμόδια επιτροπή, αλλά και τα όσα υπόθηκαν από τους φορείς κατά την ακρόασή τους, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για παρερμηνίες ως προς τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για το ποιος θα ωφεληθεί από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και την απλόχερη στήριξη που παρέχουν όλα τα αστικά κόμματα και φυσικά ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, οι διάφορες εταιρείες πληροφορικής και πάει λέγοντας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να κρύψει την πλήρη συμφωνία του στον αντιδραστικό εξυγχρονισμό του κράτους και στο ψηφιακό επίπεδο,
έθεσε ζητήματα συνταγματικής τάξης, διότι όπως λέει στο σχέδιο νόμου, το σχέδιο νόμου το συγκεκριμένο δεν αφορά, λέει, την έγκριση του κώδικα ψηφιακής διακυβέρνησης και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά διατάξει εφαρμογής της ψηφιακής διακυβέρνησης. Έχει βάση όντως αυτή η ένσταση, αλλά δεν είναι η ουσία αυτή. Περιορίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τη διαφωνία του στο τυπικό μέρος, ενώ η ουσία είναι ότι ο κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης έρχεται να υλοποιήσει σε επίπεδο κώδικα το κυβερνητικό σχεδιασμό για το νέο ψηφιακό κράτος. Και σε αυτό συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνουμε? Η αναγκαιότητα ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, κατά την άποψή μας, είναι αυτονόητη. Αναπτύσσει, αν θέλετε, κρίσιμους τομείς, όπως είναι για παράδειγμα ο τομέας της υγείας, η αξιοποίηση της τελειατρικής για απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, η διασύνδεση των νοσοκομείων, των ερευνητικών ινστιτούτων, των πανεπιστημίων. Αυτή είναι όμως η μία πλευρά. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι η κυβέρνηση επιμένει να προβάλλει μόνο αυτή τη θετική επίδραση της ψηφιοποίησης του κράτους και του δημοσίου. Και φυσικά τα άλλα κόμματα κουβέντα για την άλλη πλευρά του νομίσματος. Σε μια κοινωνία που αλλάζει γρήγορα, μπορούν να γεννηθούν αβάσιμες προσδοκίες και αυταπάτες ότι η νέα τεχνολογία θα οδηγήσει αυτόματα σε ένα καλύτερο κόσμο της κοινωνικής ευημερίας, είτε αντίστροφα να υπάρξει δαιμονοποίηση της τεχνολογίας ως του μεγάλου ενόχου για τα δεινά που ζούμε, την αύξηση της ανεργίας, της καταστολής, της φτώχειας. Ή για να αποφύγουμε την παραπλανητική σκέψη τόσο της τεχνοφοβίας, όσο και για τα αυτόματα κοινωνικά ωφέλη που τάχα θα φέρει η νέα τεχνολογία, πρέπει να προσδιορίσουμε ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος που ακυρώνει τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, για να υπάρξει κοινωνική ευημερία. Πίσω λοιπόν από τις διακηρύξεις της νέας δημοκρατίας για ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, κρύβεται ο στόχος να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες για να εφαρμοστεί πιο αποτελεσματικά και πιο επιτελικά από το κράτος η στρατηγική του κεφαλαίου σε βάρος του λαού. Προβάλλεται επικοινωνιακά το αυτονόητο περιορισμό της άχρηστης γραφειοκρατίας, αλλά κρύβει τους βασικούς ταξικούς στόχους αυτού του ψηφιακού εξυγχρονισμού. Αυτή λοιπόν είναι η άλλη πλευρά των επιδιώξεων, δηλαδή η ενίσχυση του ταξικού χαρακτήρα του κράτους μέσα από την ψηφιοποίησή του. Η ψηφιοποίηση όντως βελτιώνει θεαματικά τη δυνατότητα του κρατικού μηχανισμού να κάνει τη δουλειά του καλύτερα. Δηλαδή να μπορεί να παρακολουθεί καλύτερα, να φορολογεί τα εργατικά λαϊκά στρώματα περισσότερο και να εξοικονομεί πόρους σε βάρος των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε αυτά είναι εργασιακά, οικονομικά, φορολογικά, μπορούν να είναι διαθέσιμα στα πιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή στις τράπεζες, στα φαντ και όχι μόνο, με τη συγκατάθεση, όπως λένε, του πολίτη, λες και δεν ξέρουμε τι εκβιασμοί γίνονται γύρω από όλη αυτή την ιστορία. Μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, για παράδειγμα, επιδιώκεται η παραπέρα μείωση της κρατικής φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία φορτώνεται στις πλάτες των ασθενών και των οικογενειών τους. Οι κυβερνήσεις αξιοποιούν τη σημαντική καθυστέρηση εξυγχρονισμού των κρατικών υπηρεσιών που πράγματι ταλαιπωρεί τα λαϊκά στρώματα. Σκεφτείτε για παράδειγμα με τη γέννηση ενός παιδιού τον κύκλο που πρέπει να κάνει ένας γονιός για να το δηλώσει στο ληξιαρχείο, στο Δήμο, στο Ταμείο Ασφάλισης. Όταν λοιπόν κάποιος ακούει ότι θα ενσωματωθούν πολλές υπηρεσίες σε μια ενιαία ψηφιακή πύλη, το gov.gr, και θα είναι προσβάσιμες μέσω υπολογιστή και κινητού, εύκολα μπορεί κάποιος να επαναπαυτεί, να πιστέψει στο μύθο της ανάπτυξης για όλους. Η κυβέρνηση δεν χάνει την ευκαιρία να προπαγανδίζει ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες μειώνουν τις ανισότητες για τα άτομα που έχουν κινητικές δυσκολίες, τις ανισότητες για την εργαζόμενη μητέρα κτλ. Τι μας λέει δηλαδή? Ότι τα άτομα με κινητικά προβλήματα, με αναπηρίες, των οποίων τα επιδόματα σφαγιάστηκαν και τα δικαιώματά τους στην εκπαίδευση, στη δουλειά και στη ζωή, συνθλίβονται κάθε μέρα από την πολιτική των περικοπών στην πρόνοια, ότι αυτά τα άτομα θα ζήσουν τη μείωση των ανισοτήτων τους. Όσο για την εργαζόμενη μητέρα και το παιδί της, που δεν μπορεί να τα αφήσει κάπου για να στηθεί στην ουρά της εφορίας, θα σας λέγαμε ότι η αυτή η ανάγκη, η αυτονόητη, θα έπρεπε να καλύπτεται από ένα καθολικό σύστημα προσχολικής αγωγής. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το ψηφιακό κράτος όχι μόνο δεν χάνει τον ταξικό του χαρακτήρα, αλλά τον ενισχύει ακόμα περισσότερο.
Και άρα, όχι μόνο δεν μειώνονται, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Υπουργός, οι κοινωνικές ανισότητες, αλλά διευρύνονται ακόμα περισσότερο. Να γιατί στο κέριο ερώτημα σχετικά με το ποιος και για ποιον θα αξιοποιηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, αν η πρόσβαση θα είναι καθολική για όλο το λαό, με στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, δεν απαντάει κανείς. Στο σημερινό πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, η αύξηση των δυνατοτήτων που γεννάει η νέα τεχνολογία στη σφαίρα της παραγωγής και του εμπορίου, όπως για παράδειγμα η αύξηση της παραγωγικότητας, η διασύνδεση, η διαχείριση και οργάνωση μονάδων παραγωγής, επαφή με τους πελάτες, με τους προμηθευτές και πάει λέγοντας, αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πεδίο ανταγωνισμού μονοπωλιακών ομίλων και υπεριαλιστικών δυνάμεων. Το παρόν σχέδιο νόμου, κατά την άποψή μας, αποτελεί τον προπομπό ανάθεσης εκατοντάδων έργων σε ιδιωτικούς φορείς και κατευθείαν εμπλοκής ιδιωτικών εταιριών στις διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής της ψηφιακής πολιτικής. Ο ΣΕΒ και οι διάφοροι εγχώριοι επιχειρηματικοί όμιλοι πιέζουν στην κατεύθυνση να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, προκειμένου οι εγχώριοι επιχειρηματικοί όμιλοι να μην μείνουν έξω από αυτό το ανταγωνιστικό παιχνίδι. Αξιώνουν να έχουν το πάνω χέρι στον κεντρικό σχεδιασμό των ψηφιακών αλλαγών, τόσο στη βίβλο ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία, όπως λέει η κυβέρνηση, συγκεκριμενοποιεί την υλοποίηση της στρατηγικής, πολύ συγκεκριμένα έργα πληροφορικής και δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού, έργα και δράσεις που αθροίζονται σε ένα πολύ μεγάλο νούμερο άνων των 300 συνολικά, είτε βραχυπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα, είτε μεσοπρόθεσμου, ανατομέα πολιτικής, στον τουρισμό, στην αγροτική ανάπτυξη, στην ναυτιλία και πάει λέγοντας. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας επίσης εκφράζουν το ζωηρό ενδιαφέρον τους στα δίκτυα 5G, ζητώντας κίνητρα για επενδύσεις, ζεστό κρατικό χρήμα, προκειμένου η ψηφιακή τους μετάβαση να γίνει γρηγορότερα και με τη μεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία, τον πρώτερο ρίσκο και τη μεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία. Παχτολός δισεκατομμύριων ευρώ θα κατευθυνθούν από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Στην κριτική του ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βασιλικότερος του βασιλέως ασκεί κριτική στη Νέα Δημοκρατία για την καθυστέρηση στην έκδοση της βίβλου. Η όποια καθυστέρηση στην έκδοση της βίβλου ψηφιακού μετασχηματισμού όμως δεν έχει να κάνει με την ατολμία της κυβέρνησης, αλλά με την πρόθεσή της να διασφαλίσει τις χρηματοδοτήσεις για να σιγουρέψει τις επενδύσεις για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων και μετά έρχεται και η επικαιροποίησή της. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη σύμφωνη γνώμη και των υπολείπων αστικών κομμάτων, που ικανοποιεί απλόχερα με την προώθηση επενδυτικών σχεδίων με ειδική χρηματοδότηση μέσω της θέσπισης του Ταμείου Φεστός, καθώς και από το νέο ΕΣΠΑ. Το Ταμείο Φεστός που ιδρύεται είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στήριξης των επενδύσεων. Μάλιστα, το Ταμείο Φεστός αποτελεί απαράδεκτη πρόκληση, αφού για πρώτη φορά έσοδα του κράτους από την ενοικίαση του δημόσιου αγαθού των συχνοτήτων θα πάνε απευθείας πίσω στις επιχειρήσεις, χωρίς να μεσολαβεί καθόλου ο τάχα δημόσιος κορβανάς. Άρα, οι διακηρυγμένοι στόχοι της ψηφιακής διακυβέρνησης για ένα νέο μοντέλο δημοκρατικής διακυβέρνησης που θα αποκαθιστά τις σχέσεις ανάμεσα στο κράτος και το πολίτη, που θα πατάσει τη διαφθορά, την αδιαφάνεια στο δημόσιο και θα διαμορφώνει την κοινωνία των πολιτών, κατά την άποψή μας συνιστά το τυράκι στη φάκα που στείνει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να παρουσιάσει τις αντιλαϊκές πολιτικές, την φοροκαταιγίδα, τη διάλυση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος και την ιδιωτικοποίησή του, τον κόφτη σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες, την απελευθέρωση του ωραρίου των απολύσεων, τον περιορισμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και της απεργίας, του πληστηριασμού σπιτιών και πολλά άλλα ως προϊόν συμφωνίας και συνένεσης του λαού. Τα περί διαφάνειας λοιπόν, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ανοιχτότητας τα έχουν πει πριν από σας και άλλοι αστεί πολιτικοί, πρωθυπουργοί, κόμματα, δεν είναι κάτι το καινούριο, κινείστε όλοι στον ίδιο ακριβώς καμβά. Οι στόχοι του αστικού κράτους και της σημερινής κυβέρνησης που επιταχύνει την ψηφιοποίηση του κράτους είναι, παρά την προσπάθεια εμφάνισή τους, αντίθετα βαθιά μα βαθιά αντιλαϊκή. Συγκαλύπτεται ότι ο ρόλος και η αποστολή του κράτους σας δεν αλλάζει με αυτά τα εργαλεία. Το κράτος σας προσανατολίζεται στην υπηρεσία των επενδυτών και των καπιταλιστών σε όλα τα επίπεδα.
Δεύτερον, οι προωθούμενες αναδιαρθρώσεις θα φέρουν ραγδαίες αλλαγές στο δημόσιο τομέα σε βάρος των εργαζομένων, με αύξηση της αντιτετικοποίησης, μείωση του προσωπικού, με την αυξημένη παραγωγικότητα της εργασίας, αν μου δίνετε δύο λεπτάκια ακόμα κύριε Πρόεδρε, με την αυξημένη παραγωγικότητα της εργασίας στο δημόσιο, να μην ωφελείται στο ελάχιστο ο εργαζόμενος του κράτου. Παράλληλα, η νέα τεχνολογία επιτρέπει και θα οδηγήσει σε εντατικοποίηση. Και από δεύτερη πλευρά, αφού διαμορφώνει τεχνικούς όρους παρακολούθησης της εργασίας κάθε εργαζομένου, σε συνεχή φάση, σε πόσο χρόνο διεκπεραίωσε αυτή τη δουλειά και πολλά άλλα. Τρίτον, η τοποθέτηση, η αναχέτηση της γραφειοκρατίας προς όφελος του λαού και των εργαζομένων, κατά την άποψή μας, είναι ψευδεπίγραφη και από προσανατολιστική. Για τη μείωση της γραφειοκρατίας, το κύριο για την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα είναι να διευκολυνθεί η δράση των επιχειρηματικών ομήλων. Στο όνομα πάταξης της γραφειοκρατίας πάνε περίπατο οι όποιες προστασίες υπήρχαν, είτε στο δημόσιο σύστημα υγείας, στην παιδεία, στο περιβάλλον, σε πολλά άλλα θέματα. Άλλωστε, η μείωση της γραφειοκρατίας ήταν από τα βασικά ζητήματα που έθετε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Το μεγάλο πρόβλημα του λαού στη σχέση του με το κράτος, κατά συνέπεια, δεν είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να υποβάλει αίτηση για παιδικό σταθμό, αλλά το γεγονός ότι οι υποδομές είναι τραγικά ανεπαρκείς σε ποσότητα και σε χρηματοδότηση. Και αυτό, για παράδειγμα, η ψηφιακή επικοινωνία του πολίτη με το κράτος όχι μόνο δεν το λύνει προς όφελος του λαού, αλλά το λύνει σε βάρος των λαϊκών αναγκών, αφού το μόνο που μπορούν να κάνουν η ψηφιοποίηση των αιτήσεων είναι να προκύψουν νέα φίλτρα για το ποιος δικαιούται παιδικό σταθμό και ποιος όχι. Ήδη η ψηφιοποίηση του κράτους συνδυάστηκε με φορολογικό πογκρόμ κατά των αυτοαπασχολούμενων, που βρίσκονται σε νέα ανηλές φοροκυνηγητό από τους κρατικούς φοροπρακτικούς μηχανισμούς. Το γεγονός που δεν μπορεί να αφισβητήσει κανείς είναι το ποιος πληρώνει την κρατική φορολογία και το πώς η ψηφιοποίηση των εφοριών έχει ως στόχο τα λαϊκά στρώματα και όχι το μεγάλο κεφάλαιο που έχει την νόμιμη φοροασυλία. Ο σχεδιασμός σας, όλος αυτός ο σχεδιασμός του ψηφιακού μετασχηματισμού εντάσσεται και προωθεί αντικειμενικά τη λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση προς όφελος του κεφαλαίου. Προωθεί ιδιαίτερα τη διαδικασία συνολικής ψηφιοποίησης της ίδιας της κοινωνικής ζωής με τα αρνητικά αποτελέσματα που θα ζήσουμε στην εκπαίδευση, στην εργασία και τους όρους της, στις κοινωνικές σχέσεις και που γίνονται όλο και πιο ορατά. Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι τυχαίες. Αντανακλούν τόσο τον τρόπο ανάπτυξης των ίδιων των τεχνολογικών μέσων μέσα στον καπιταλισμό, όσο και το ρόλο και τη φύση του αστικού κράτους. Δεν είναι καθόλου παράδοξο ότι οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες θα χρησιμοποιηθούν για ένα κράτος καλύτερο για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, με εντατικοποίηση και απολύσεις για τους κρατικούς υπαλλήλους. Ο κώδικας επικοινωνιών, που επίσης φέρνεται προς κύρωση, αποτελεί πρόκληση. Κοροϊδία, θα λέγαμε. Είναι αστείο να κάνετε λόγο για τάχα προστασία των επικοινωνιών του λαού, όταν την ίδια ώρα παραδίδεται το σύνολο της κοινωνικής του ζωής σε μια χούφτα ομήλος που καταγράφουν συνεχώς δεδομένα. Η αξιοποίηση, λοιπόν, των τεχνολογιών αυτών, κατά την άποψή μας, δεν έχουν ένα δρόμο μόνο, δεν είναι μονόδρομος. Δεν έχει η τεχνική πρόοδος πρόβλημα, αλλά το πώς γίνεται στις σημερινές συνθήκες, σε συνθήκες καπιταλισμού με το αστικό κράτος προς όφελος του κεφαλαίου. Οι τεχνολογίες αυτές, κατά την άποψή μας, μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού. Μπορούν να συμβάλλουν στο να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στη λήψη αποφάσεων, στο να συναρθρώνονται καλύτερα οι ανάγκες με τις δυνατότητες της κοινωνίας, στο να γίνει η ζωή των εργαζομένων καλύτερα. Για να γίνει όμως αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σύνολο των υποδομών και οι μονάδες παραγωγής τους να είναι λαϊκή περιουσία. Απαιτείται τελικά ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης που για μας ονομάζεται σοσιαλισμός. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, έχουμε καταθέσει μια τροπολογία για την παράταση ισχύως του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων δικαστικών
πληρεξούσιων στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Ζητούμε από τον Υπουργό να την κάνει αποδεκτή και φυσικά από τα υπόλοιπα κόμματα. Ευχαριστώ.